ξεκινούμε την τεχνική μας ανάλυση του σημερινού παιχνιδιού. Θα ξεκινήσω από μια πολύ όμορφη φάση από πλευράς ανόρθωσης. Απλή και ουσιαστική. Βλέπουμε εδώ η σημασία κάθε το παιχνίδι. Μία κάθετη πάσα, ο Μάριος Αντωνιάδης στον Εμπραλίτσε, ο Εμπραλίτσε δεύτερη κάθετη στον Δημήτρη τον Χριστοφή που κινήθηκε διάμεσα των γραμμών και τρίτη κάθετη μεταβίβαση, ο Χριστοφή με στόχο τον Αντωνίν, τελική προσπάθεια την ανόρθωση. Βλέπουμε με μόλις τρεις πάσες. Τόσο απλό. Με πάντα η μπάλα μπροστά. Τόσο απλό, αν έχει σωστό σώμα, σωστή θέση. Προσέγγιση από πλευρά Βέσκο, ψηλό pressing στην πρώτη μεταβίβαση των ποδοσφαιριστών τη ομάδα του Ακρίτα Χλώρακα. Βλέπουμε εδώ πώς προσέγγισε το παιχνίδι με στόχο να πρεσάρει ψηλά. Έτσι ήρθε και το τέρμα για την ομάδα τη ανόρθωση. Θα το δούμε στη συνέχεια. Βλέπουμε εδώ στόχο να κερδίσουν αμέσως τις δεύτερες μπάλες. Και με αυτόν τον τρόπο στο 20 λεπτό, ψηλό pressing του Αντωνίν. Δεν είχε ο Πεντρέου επιλογές. Τα πρώτα στηρίγματα κλειστά από αρτήματα Γκερέρο και Τεχέρα. Με αποτέλεσμα μακρινή μεταβίβαση. Πολύ σωστά ο Μπαϊσίνιο ακολούθησε τον Εράσο. Και στη συνέχεια βλέπουμε εδώ πήρε την μπάλα ο Χριστοφή. Με εξαιρετική ενέργεια με το αριστερό του πόδι. Πανέμορφο σουτ με μια ταχύτητα 116 χιλιόμετρα την ώρα. Και κακή υποδοχή όμως του παίχτη του Ακρίτα Χλώρακας. Δηλαδή ναι, ήταν σωστές οι θέσεις, αλλά αν το πάρουμε πίσω. Νομίζω το ότι... πάρουμε πίσω τον Νεκτάριο Γιάννο, το ξαναπάρουμε λίγο πίσω το τερμά. Βλέπουμε εδώ την μεταβίβαση, σίγουρα η αμυντική συμπεριφορά το ένα σε αντί ενός και πάρω μια τέρμα στη συνέχεια. Ήθελα, δεν πειράζει, πάμε δέχτηκε και η ανόρθωση στη συνέχεια κάποια τέρματα, η σημασία στο ένα σε αντί ενός, αφού το ζητάς απεγνωσμένα, Γιάννη... ο σκηνοθέτης μας το ξανά από την αρχή το τέρμα της ανάλυσης. Σίγουρα είναι πολύ καλές θέσεις, πολύ καλό το pressing. Δεν είναι κακή η πασά τερματοφύλακα, άφησε το να παίξει Γιάννη. Αλλά νομίζω είναι δηλαδή πούλημα της μπάλας ουσιαστικά. Αλλά και αυτό εδώ. Πρώτο λάθος, δεύτερο λάθος. Και εντάξει, μετά έχει μεγάλη απόσταση να διανύσει ο κεντρικός αμυντικός και αλλά πραγματικά ένα πανέμορφο τέρμα με αριστερό πόδι. Βλέπουμε και την ταχύτητα. 116, εκεί που πήγε η μπάλα ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο τερματοφύλακα να αντιδράσει. Περνάμε από πλευρά Ακρίτα. Ο Άμπραχαμ, ένα παίχτη κλειδί όσον αφορά στο δημιουργικό κομμάτι, να παίρνει πολλέ μπάλε. Η πρώτη κλασική του Ακρίτα έρχεται στο 26ο λεπτό. Μακρινή μετά με στόχο τον Αραούχο. Η κίνηση του Εράσο και ανενόχλητο από το σημείο του πέναλτι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Το pressing συνεχίστηκε από πλευρά ανόρθωση. Βλέπουμε εδώ κέρδισε την μπάλα ο Τεχέρια και αμέσω η πρώτη αντίδραση κάθετη μεταβίβαση με στόχο τον Γκερέρο που κινείται. Του αρέσει πολύ να κινείται διάμεσα των γραμμών και να φτάνει σε ακόμη μια τελική προσπάθεια με αυτό το σουτ εκτός περιοχής από πλευράς Γκερέρο. Άμπραχαμ, ξανά τον είδαμε εδώ τώρα να έρχεται ενδιάμεσα των δύο κεντρικών αμυντικών να παίρνει την μπάλα. Κλειστός ο κεντρικός διάδρομος, ένα σχηματισμό αμυνώντας, ένα σχηματισμό 4-4-2 η ανόρθωση με στόχο να αναπτυχθεί από τα άκρα, όπως πολύ σωστά το έχεις αναλύσει, πολλές σέντρες από τα άκρα και εδώ κακή αμυντική συμπεριφορά, τα μαρκαρίσματα μέσα στην επικίνδυνη ζώνη από τους αμυντικούς της ανόρθωσης. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο πλέον να αναλύσουμε τα τέρματα. Κίνηση του Κίκου, του αριστερού ακραίου αμυντικού, να συγκλίνει προς τον κεντρικό διάδρομο, να χάνεται η μπάλα σε αυτό εδώ το σημείο και με την είσοδο του ο Λόπες δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ομάδα της ανόρθωσης. Διπλό μαρκάρισμα και θα δούμε στη συνέχεια να έρχεται ο Σέχης, ο δεξιός ακραίος αμυντικός, δυσδύει με την μπάλα και εδώ κακή αμυντική συμπεριφορά, είναι ξεκάθαρο. Πως πέρασε ο Σέχης, δεν ακολούθησε ο Δημήτρης ο Χριστοφή τον Κονέ. Ήταν ο πιο κοντινός ποδοσφαιριστής. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να τον επιτρέψει να πάρει την μπάλα. Βλέπουμε εδώ χαλάρωσαν οι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης σε μεγάλο βαθμό. Περνάμε στο 56ο λεπτό. Επειδή την είχαμε σχολιάσει με τον Γιάννο, το σκηνοθέτη του άρεσε πολύ και είπα να την βάλω στην ανάλυση μας. Η εξαιρετική ενέργεια του Λόπες, πώς πέρασε διάμεσα τεσσάρων ποδοσφαιριστών. Πραγματικά μια εξαιρετική ενέργεια. Ένας ποδοσφαιριστής που μπήκε το ημίχρονο και έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Το βλέπουμε ξανά. Εδώ πώς πέρασε πραγματικά, σαν σταματημένους τους πέρασε. Γιώργο, συμφωνείς? Συμφωνήσω. Ήταν πραγματικά εξαιρετική ενέργεια του Λόπες. Το δεύτερο τέρμα που πέτυχε ο Μάτου Ακρίτα, ψηλό πρέσινγκ, μακρινή μεταβίβαση του Μάριου Αντωνιάδη. Χάθηκε η μπάλα από τον Κωστάκη αρτήματά σε ένα χώρο που είναι πολύ επικίνδυνο και αμέσως κάθετα τρέξιμον του Τόρες. Ακολούθησε ο Εράσο, ήταν η τελευταία φάση από τον Κεραυνό που ήταν και χτυπημένος και έγινε αναγκαστική αλλαγή.
και το τρίτο τέρμα της ομάδας του Ακρίτα. Θα δούμε στη συνέχεια μόλις μετά η βάση ο Αραούχο την μπάλα στο Λόπες. Το κάθετο τρέξιμο του Αραούχο προκάλεσε να δημιουργηθεί ένας κενός χώρος επειδή ο αμυντικός χαφ τον ακολούθησε. Σύγκλινε προς τα μέσα ο Λόπες με το αριστερό του πόδι και με επίσης με ένα πολύ όμορφο σουτ ευθύνεται και ο Ανδρέας ο Μιχαήλ. Ήρθε το τρίτο τέρμα για την ομάδα. Νεόφυτος Μιχαήλ. Ήρθε το τρίτο τέρμα για την ομάδα του Ακρίτα Χλωρίδας.